Τα πρώτα μαθήματα της κιθάρας του Χούλιο Σαγκρέρας. Σπουδή νούμερο 85. Σε αυτή τη σπουδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες λεπτομέρειες του αριστερού χεριού. Η πρώτη είναι ένα διπλό πορταμέντο. Πάω από το Do Do στο Do Diesi Do Diesi. Όπως το προσέξατε, την ώρα που γλιστράω το τρίτο από τον μπάσο από τον Do στο Do Diesi, δεν τα σέρνω και τα δύο μαζί. Το σηκώνω το ένα και το ξανακαθίζω. Γιατί είναι καλύτερο να μην πηγαίνουμε με διπλό πορταμέντο. Ένα από τα δύο δάχτυλα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την αλλαγή θέσης. Πάμε λοιπόν πάλι αυτό το σημείο. Αυτά είναι όλα απλά και γνωστά. Εδώ θέλω μια προσοχή στο τελευταίο μέτρο της πρώτης σειράς. Είμαι εδώ στο φα με πρώτο, λα με τέταρτο και πρέπει να γυρίσω πίσω στο μη σολ. Αλλά το σολ αυτό έχει διάρκεια μισό παραστιγμένο, πρέπει να κρατήσει για όλο το μέτρο. Το κρατάω επομένως πατημένο και για την πρώτη τριάδα και για τη δεύτερη. Μέχρι εδώ το σολ πρέπει να είναι κρατημένο, να ακούγεται. Πάμε ξανά την πρώτη σειρά. Πολύ ωραία. Δεύτερη σειρά. Ξεκινάω με μπαρέ και σολ. Σέρνω πίσω το τέταρτο. Κρατάω το δεύτερο που είναι κοινό. Το δεύτερο είναι ακόμα εκεί. Μαζί με το σι σηκώνω και το ένα και το δύο. Και αμέσως μετά πάω φα λα ύφεση και τραβάω το λα ύφεση με λεγκάτο. Ξαναδείτε το. Δεύτερη σειρά. Και αυτό το ντο μι είναι οι πρώτες νότες της τρίτης σειράς. Η τρίτη σειρά μοιάζει με τα τρία πρώτα μέτρα, είναι ίδια με την αρχή του κομματιού, δηλαδή. Μετά από αυτήν τη θέση όμως το φα λα, δεν πάει πίσω στο μι σολ, πάει με δεύτερο, στο σολ δίεση. Και χτίζει μια συγχορδία η οποία σαν σχήμα μοιάζει με το ρε ματζόρε. Αφού αυτό είναι ρε ματζόρε, δύο τόνους παρακάτω, αυτό είναι μη ματζόρε. Άρα. Και μπαίνουμε στην τελευταία σειρά που είναι και το επεισόδιο του φινάλε. Ξεκινάω με την θέση λα, ρε, φα. Ρε, φα, λα. Λα, ρε, φα. Γλιστράω το τέταρτο στο ντο μαζί με σολ μπάσο. Και από εδώ όπως είμαι φεύγω πίσω με τέσσερα πάλι στο σολ και πάω μέχρι το ντο. Δηλαδή ντο σολ φα μι ρε ντο 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 σολ φα μι ρε ντο. Άρα παίζω την τελευταία σειρά. Ωραία μέχρι εδώ. Τώρα, από αυτό το ντο, πάω στην επόμενη θέση, η οποία είναι σύνθετη γιατί έχει τρία δάχτυλα. Πώς γλιστράω το ντο στο ρε, φα δίεση με δεύτερο, ντο με τρίτο. Άρα, όπως γυρνάω πίσω από την κλίμακα αυτή, από το ντο, σολ, φα, μι, ρε, ντο, γλιστράω. Είμαι 2-3-1, είμαι 2-4-1, ό,τι σας βολεύει, εγώ βάζω 4. Από αυτήν τη θέση, τα επόμενα δύο είναι έτοιμα. Απλώς παίζω με γιώτα μη, τρίτη και δεύτερη χορδή. Τώρα, πώς έρχομαι στην επόμενη θέση. Σηκώνω το 1 και το 4 και έρχομαι πίσω
με το 2 από το φα δίεση πάω στο φα. Την ώρα που πάω στο φα προσγειώνω και το σολ μαζί. Άρα και καταλήγω στο μη σολ ντο, πάλι σέρνοντας το δεύτερο. Έχω τρεις κινήσεις που σέρνω το δεύτερο. Ξαναδείχνω την τελευταία σειρά. Δεν είναι δύσκολο. Εντάξει. Πάμε τώρα να το παίξουμε και με αργή ταχύτητα με τον μετρονόμο, για να μπορείτε, αυξομειώνοντας την ταχύτητα στον player του YouTube, να έχετε τη δυνατότητα να παίξετε μαζί με τη συνοδεία του βίντεο. 100 χτύπη, 100 BPM, beats per minute, 100 χτύπη το λεπτό, όπου κάθε χτύπος αντιπροσωπεύει ένα 8. Επομένως παίζω χτύπο και νότα. Αυτά. Καλή μελέτη.